παραπλήσιο με αυτό του Botox ή αν θέλετε να το καθυστερήσουμε ή αν θέλετε να το υποβοηθήσουμε. Ένα πρόσωπο το οποίο δεν είναι σωστά ενυδατωμένο και είναι αφυδατωμένο, το πιο πιθανό είναι να μην μπορεί να δώσει και όλη του τη λάμψη και όλη του τη φρεσκάδα και την νεανικότητα. Φανταστείτε για παράδειγμα ένα φρούτο το οποίο το έχουμε ξεχάσει, ένα μήλο, και αρχίζει σιγά σιγά και χαλάει. Τι συμβαίνει εκεί πέρα? Ακριβώς το ίδιο γίνεται, χάνει την υγρασία του, έτσι, γι' αυτό και μετά αποκτά τη συγκεκριμένη όψη, αρχίζει και κάνει τις ζάρες και το φρούτο για παράδειγμα, έτσι. Έτσι κάπως συμβαίνει και με το πρόσωπό μας όταν δεν ενυδατωνόμαστε σωστά. Ουσιαστικά εμείς αυτό που μπορούμε να κάνουμε είναι να πάρουμε ένα εντός εισαγωγικών αντίδοτο της οξείδωσης, έτσι, των περιφερών ριζών. Ποιο είναι το αντίδοτο? Οι αντιοξειδευτικές ουσίες. Έτσι, αυτές θα τις πάρουμε μέσω της διατροφής μας. Τον τελευταίο καιρό βέβαια της μόδας είναι και συμπληρώματα διατροφής που περιέχουν πάρα πολλά αντιοξειδωτικά, αλλά μπορούμε και μέσω της διατροφής μας πραγματικά να την επιβλήσουμε και να μην έχουμε κανένα πρόβλημα. Happy as can be.